Πάμε όμως στο σημείο αυτό να υποδεχθούμε τον καλό συνάδελφό μας, τον Πάρη Καρβουνόπουλο από το Militaire.gr. Καλησπέρα, Πάρη. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Να είστε καλά. Βλέπω με φουτεράκι, είσαι έτοιμος και εσύ να πας στη φρεγάτα Ίδρα να... Τιμοπόλεμος. Δεν νομίζω. Να κάνεις δουλίτσα. Τι έγινε σήμερα? Υπήρχε χαμηλής έτσι έντασης επεισόδιο με την φρεγάτα και με τους Χούθη. Το χαμηλής έντασης ποιος το μεταδίδει? Γιατί... Ο Κυριάκος. Εμένα μου τα είπε. Ναι. Δεν το μετάλλεγα. Είναι το ρεπορτάζ που δεν παρακολουθώ. Ναι, δεν θα έλεγα ότι είναι χαμηλής έντασης, γιατί είναι σε μία από τις πρώτες περιπολίες φρεγάτας να προκύψει τέτοιο θέμα. Νομίζω ότι δείχνει, επιβεβαιώνει τον κύριο Δένδια ότι έχει στείλει τη φρεγάτα σε μία πολύ επικίνδυνη περιοχή. Βέβαια, είχαμε το παράδοξο στην πρώτη μέρα υπηρεσίας της φρεγάτας σε αυτή την επικίνδυνη περιοχή, ο κύριος Δένδιας να πάρει δύο αρχηγούς επιτελείων, τον αρχηγό Γεθά και τον αρχηγό Γεν, και να επισκεφθεί τη φρεγάτα. Δεν το έχω ξαναδεί σε άλλη τέτοια περίσταση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, είχαμε ένα επεισόδιο με κάποια UAV. Άρα τα οποία εμφανίστηκαν στην περιοχή. Άρα δεν το χαρακτηρίζεις μη σοβαρό ούτε χαμηλής έντασης, να καταλάβω, εσύ που τα ξέρεις αυτά. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό επεισόδιο. Μάλιστα. Και γενικώς η αποστολή είναι πάρα πολύ σοβαρή. Όταν μάλιστα πρόκειται για ένα πλοίο του 1991 με συγκεκριμένα οπλικά συστήματα, δεν μπορούμε να βάλουμε κάτι επιπλέον σε ένα τέτοιο πλοίο. Και όταν βλέπω ότι όλες οι άλλες χώρες έχουν στείλει εκεί πολεμικά πλοία του 2017, του 2019, δηλαδή ολοκέντρια πλοία. Προφανώς είναι. Μας είπαν όμως ότι το έχουν προετοιμάσει, έχουν κάνει αλλαγές ώστε να μπορέσει να σταλεί στον κόλπο του Άντεν. Ναι, δεν μας είπαν, γιατί παραιτήθηκαν τρεις μηχανικοί βέβαια. Ο ένας μηχανικός της φρεγάτας Ίδρα και οι δύο μηχανικοί που κλήθηκαν των αντικαταστήσεων, οι οποίοι επίσης παραιτήθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θα πω ότι ο κ. Δένδιας, η στρατιωτική ηγεσία, έχει στείλει ένα ανέτοιμο πλοίο σε αυτή την περιοχή προς Θεού. Προφανώς το έχουν συμμαζέψει. Αλλά όσο και να το έχουν συμμαζέψει, είναι ένα πλοίο του 1991. Τα λέω όλα αυτά γιατί δεν έχουμε καταλάβει ακόμα προς τι αυτή η σπουδή να βρεθούμε σε αυτήν την ναυτική δύναμη. Το ότι υποτίθεται έχουμε υποχρέωση, επειδή έχουμε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο, ότι προκαλείται αυτή η υποχρέωση να στείλουμε για πολεμικό πλοίο. Θα μπορούσαν οι Έλληνες εφοπλιστές, εν πάση περιπτώσει, λέω μια ιδέα τώρα εγώ, να είχαν συμμαζέψει εγκαίρως την φρεγάτα και να μην είχαμε όλο αυτό το πρόβλημα που παρατηρήθηκε μέχρι τον απόπλου. Έτσι κι αλλιώς το καράβι θα μείνει εκεί τρεις μήνες. Είναι μια δύσκολη αποστολή. Ελπίζουμε όλοι ότι θα πάνε όλα καλά και δεν θα έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις. Είναι όλα πλήρωμα... τα στελέχη του πολεμικού ναυτικού καλά? Ναι, βεβαίως δεν υπήρξε κάποιο τέτοιο πρόβλημα, αλλά οπωσδήποτε ήταν μια απειλή για το πλοίο, το οποίο σύμφωνα με την ανακοίνωση που προέκυψε από το στρατηγείο της Λάρισας προστάτευσε, υποτίθεται, κάποιο εμπορικό πλοίο. Δεν μάθαμε, βέβαια, δεν ανακοινώθηκε ποιο ήταν αυτό το εμπορικό πλοίο, και αυτό είναι και λίγο ξεκάθαρο αν τα UAV στον Χούθη είχαν ως στόχο κάποιο εμπορικό πλοίο, εν πάση περιπτώσει περιτριγίζαν τη δική μας φρεγάτα. Να επισημάνω εδώ ότι προφανώς η ελληνική φρεγάτα θα είναι κάτω από κάποια προστασία άλλου πιο σύγχρονου πλοίου, είτε της γερμανικής Hansen που πλέει συνήθως, από ό,τι καταλαβαίνω, δίπλα της, είτε κάτω από την αντιεροπορική ομπρέλα κάποιων αμερικανικών αντιτορπιλικών. Ωστόσο, βλέπουμε ότι και οι Αμερικανοί δεν είναι ιδιαίτερα άνετοι σε αυτή την περιοχή. Μιλάμε για ένα νέο, για μια νέα απειλή, αυτά τα αεροχήματα, όπως τα λένε, τα οποία είναι δύσκολο στην αντιμετώπιση τους. Μπορεί ένα πλοίο να είναι υπερσύγχρονο, αλλά είναι υπερσύγχρονο για να αντιμετωπίζει πυράβλους και άλλες απειλές, και όχι αυτή την νέα και φθηνή τεχνολογία που βλέπουμε να χρησιμοποιούν οι Χούθη, η οποία όμως αποδεικνύεται κάποιες φορές δυστυχώς πολύ αποτελεσματική. Το ίδιο θα μείνει τρεις μήνες εκεί. Μένει να δούμε ποια θα είναι η φρεγάτα που θα το αντικαταστήσει, και το λέω αυτό γιατί θα έχουμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε με το Ίδρα. Ο στόλος μας είναι πάρα πολύ γυρασμένος. Mm-hmm. Και εν πάση περιπτώσει, καλώς πήγαμε στην Ελευθερία Θάλασσα, αλλά καλό θα είναι στην ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να βρουν και κάποια φρεγάτα για να στείλουν κάτω από την Κρήτη, γιατί τα πράγματα εκεί με το μεταναστευτικό έχουν αρχίσει και παίρνουν πολύ άσχημες διαστάσεις. Τι, ο Χαφτάρος, κύριε Καρβουνόπουλε? Ο Χαφτάρο, φίλος μας, ναι, από εκεί, βεβαίως.
Γιατί η κυρία Μελώνη έχει κάνει διάφορες συμφωνίες με τον κύριο Ερντογάν και τον κύριο Ράμα, και με αυτές τις συμφωνίες το μεταναστευτικό κύμα πλέον κατευθύνεται προς την Κρήτη. Καλό είναι λοιπόν ή να βρει ο κύριος Ζένδιας μια φρεγάτα να στείλει κατά από την Κρήτη ή να ζητήσει τη βοήθεια των Ευρωπαίων, οι οποίοι είναι πολύ πρόθυμοι για να βοηθήσουν σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Δεν θα ήταν άσχημο η ευρωπαϊκή δύναμη που πλέει υποτίθεται και ανοιχτά της Λιβύης να έρθει λίγο προς την Κρήτη και να βάλει ένα χεράκι, γιατί έχουμε πολύ μεγάλους αριθμούς μεταναστευτικών ροών, άσχετα αν παριστάνουμε ότι δεν το βλέπουμε και δεν το ακούμε και δεν το ανακοινώνουμε. Αν βάλουμε τις ανακοινώσεις του λιμενικού από την αρχή του χρόνου, θα δούμε ότι τα νούμερα δικαιολογούν αυτούς που χαρακτηρίζουν την Κρήτη ως νέο Εύρο. Να μας πει και ας ελπίσουμε ότι δεν θα κινδυνεύσουν και άνθρωποι να πάμε και στο μνημόνιο. Να πάμε και λίγο και στο μνημόνιο, να μας πει ο Πάρη δύο λόγια. Δύο εφημερίδες βγήκαν με πρωτοσέλιδο, και η Δημοκρατία και ο Ρίζος Πάστης, και ο Ρίζος Πάστης και η Δημοκρατία. Και το δικό σου site, έτσι. Εννοείται. Κάνοντας λόγο για μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας ΗΠΑ για την άμεση υπαγωγή προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων σε αμερικανική διοίκηση, ακόμη και για πολεμικές επιχειρήσεις, λέει ο Ρίζος Πάστης. Τι είναι αυτό, τι σημαίνει αυτό ακριβώς? Ναι, εμείς το γράφουμε τρεις μέρες στο Μιλιτέρ, αλλά φαίνεται ότι περίμενε η κυβέρνηση του Ρίζος Πάστη να το γράψει για να αντιδράσει. Δεν είχαμε καμία διάψευση. Εγώ με πρεσβευτές που μίλησα, επειδή και εγώ το θεώρησα πάρα πολύ υπερβολικό και εκτίμησα ότι ίσως να προβλεπόταν και σε προηγούμενες συμφωνίες ελληνοαμερικανικές, έμπειροι πρεσβευτές μου είπαν ότι δεν θυμούνται τέτοια πράγματα και δήλωσαν την έκπληξή τους για αυτά που διάβαζαν, γιατί δημοσιεύσαμε τα έγγραφα που είχαν κατατεθεί στη Βουλή. Οι εξηγήσεις που έδωσε σήμερα, τρεις μέρες μετά, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, λυπάμαι, αλλά δεν είναι και πολύ πιστικές, γιατί στα έγγραφα που κατέθεσαν, στα μνημόνια δηλαδή που συνοδεύουν την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, δεν αναφέρονται αυτά που αναφέρονται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δηλαδή ότι μιλάμε για 2-3 άτομα. Όποιος διαβάσει τα άρθρα των τεχνικών μνημονίων και γνωρίζει στοιχειοδός ελληνικά, καταλαβαίνει ότι μπορεί οι Αμερικανοί να ζητήσουν 100 άτομα και να πάνε 100 άτομα. Πάρει στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ ή όχι? Όχι. Στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ έχουμε στελέχη. Και αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Δηλαδή, επειδή είπε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι τους στέλνουν στους Αμερικανούς να αποκτήσουν εμπειρία. Στο ΝΑΤΟ τι αποκτούν δηλαδή? Και πολλοί Έλληνες αξιωματικοί υπηρετούν σε πολύ καλές θέσεις του ΝΑΤΟ και είναι και πολύ καλά στελέχη. Αυτό προβλέπει ότι θα πάνε υπό τη διοίκηση Αμερικανών οπουδήποτε στην Ευρώπη για επιχειρησιακές ανάγκες. Αυτό γράφει, επιλέξει. Πάντως, αυτό που έχει ενδιαφέρον, διαβάζοντας την ανακοίνωση, στην τελευταία παράγραφο λέει: ουδέν θέμα συμμετοχής Ελλήνων αξιωματικών σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στον ΗΠΑ ή σε εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία υπάρχει. Ναι, την κρατάμε τη διαβεβαίωση. Έχουμε ακούσει και άλλες διαβεβαίωσεις όμως, οι οποίες με το χρόνο δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Θα δούμε. Κοίταξε, αν βάλουμε τα γεγονότα. Το ερώτημα είναι ποιος Ευρωπαίος ή ποιος Αμερικανός εμπλέκεται αυτή τη στιγμή τον οποιοδήποτε τρόπο στον πόλεμο της Ουκρανίας. Προς το παρόν, αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει από τις δηλώσεις του κυρίου Φίτσο, ο οποίος βγήκε και κάρφωσε ότι, ξέρεις, μέσα συζητάνε για να στείλουμε στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία. Μετά είχαμε τον κύριο Μακρόν. Ο κύριος Μακρόν δεν νομίζω ότι είναι τόσο αφελής ή τόσο γκαφατζής να βγει και να κάνει μια δήλωση. Μάλιστα. Ότι μήπως να το δούμε. Συνεπώς υπάρχει ένα θέμα και καλό είναι να έχουμε το νου μας. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται να εμπλακούμε άλλο στην Ουκρανία. Νομίζω ότι έχουμε εμπλακεί ήδη πάρα πολύ. Εδώ να πω ότι πριν από λίγο διάβαζα από το Πολίτικο ότι αποφασίστηκε να δώσουν 11 δις. Φτιάξανε ένα ταμείο με 11 δις για όπλα στην Ουκρανία. Η ελληνική πλευρά είπε ότι πρέπει όλα αυτά τα όπλα να προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία, μόνο που τη δική μας αμυντική βιομηχανία την έχουμε αφήσει απ' έξω. Και αναφέρομαι κυρίως στα ελληνικά αμυντικά συστήματα, από τα οποία οι Ευρωπαίοι είχαν ζητήσει να φτιάξουμε οβίδες, αλλά δεν φτιάχνουμε. Πάρη Καρβουνόπουλε, να σε ευχαριστήσω θερμά που ήσουν απόψε κοντά μας. Πάρης Καρβουνόπουλος, τον διαβάζει, θα γράφει όλα πρώτος, militer.gr. Μετά ακολουθούν οι εφημερίδες, έρχονται και οι επίσημες απαντήσεις. Αλλά το σπόρο τον έχει φυτέψει ο Πάρης. Ευχαριστούμε θερμά, Πάρη Καρβουνόπουλε.